της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας και Αχαΐας. Επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η περιοδία του ξεκίνησε από τα Λεχενά και στην συνέχεια μετέβη στην Αμαλιάδα, ενώ ακολούθως επισκέφθηκε τον Πύργο. Σχολεία τα οποία χτυπήθηκαν τότε από το σεισμό της Ανδραβίδας, όλα αυτά έγιναν πράξη επειδή υλοποιήσαμε με προσήλωση ένα έργο το οποίο είχε πρώτα και πάνω απ' όλα τον στόχο να βελτιώσει τη δικιά σας καθημερινότητα. Να κάνει τη δικιά σας τη ζωή καλύτερη. Και ναι, σήμερα μπορώ και εδώ από την Ηλία να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, η Ελλάδα το 2023 είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2020. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται στην Ηλία, το οποίο δεν είναι άλλο από την Πατρών Πύργου. Θυμάστε ότι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω το 19, σας είχα πει ότι θα βρω τρόπο, θα κινήσω γη και ουρανό, έτσι ώστε το έργο αυτό επιτέλους να ξεμπλοκάρει σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αρχίσει να υλοποιείται. Και πράγματι θυμάστε και εσείς ότι το έργο αυτό το πολύπαθο ήταν αντικείμενο διαπλοκής της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν κόπηκε σε 8 κομμάτια για να δοθεί το μισό στον φίλο εργολάβο της τότε κυβέρνησης, ο οποίος ένα σκοπό είχε μόνο, να φτιάξει τηλεοπτικό κανάλι το οποίο θα στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Την πληρώσατε όλοι εσείς, γιατί το έργο όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά κόλλησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σήμερα όμως το έργο αυτό γίνεται πράξη. Υπάρχουν τμήματά του που προχωρούν πιο γρήγορα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη και σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόθεση ο δρόμος να φτάσει μέχρι και τη Μεσσηνία. Και μέχρι το τέλος του 25, επιτέλους, η απομόνωση της Ηλίας θα σπάσει και θα έχετε έναν υπερσύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα συνδέει την Ηλία